Αρνός. Μια άσκηση πάνω στη σειρές Φουργέ. Λέει, δίνεται η περιοδική συνάρτηση F του T, ίσον απόλυτο T, με το T να παίρνει τιμές από μείον P ως P. Και με την F του T, λέει, να μας κάνει F του TAF και 2P. Να δείξουμε ότι ικανοποιούνται οι συνθήκες Dirichlet, δηλαδή οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να έχω ανάπτυγμα σε σειρά Φουργέ, και στη συνέχεια μου λέει να αναπτυχθεί σε τριγωνομετρική σειρά Φουργέ, δηλαδή να την αναπτύξουμε. Επαναλαμβάνουμε και ξεκαθαρίζουμε το πέρα. Τι λένε οι συνθήκες του Dirichlet? Λένε, το πρώτο, η συνάρτηση πρέπει να είναι ορισμένη πνευματικά ή στο διάστημα από μείον P ως P. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, όπως είναι η συνάρτησή μας, νάτι, αν τη φτιάξουμε, έτσι, να βάλουμε χ, δεν πειράζει, μη σκεψή, είναι η συνάρτηση απόλυτο χ. Γνωρίζουμε καλά ότι το απόλυτο χ, και αφού είναι εδώ στο όστο πία που εδώ πέρα πες, και εδώ το μείον π, αυτή εδώ, είναι διχοτόμος, πάει εδώ, όμοια, και στα αριστερά πάει εδώ. Δηλαδή έχουμε την γραφική αυτή παράσταση που βλέπουμε τη συνάρτηση F του Χ, και αν τη βάλουμε και με πράσινο, να τη αυτή εδώ πέρα, έτσι ορισμένη. Εντάξει. Θα μου πείτε εδώ που έβαλα, δεν είναι, αυτό το σημείο το πιάνει. Οπότε γι' αυτό το βάζω πράσινο, να τη αυτή εδώ είναι. Μία παρατήρηση ποια είναι? Πρώτον, ότι η περίοδος της συνάρτησης, δηλαδή το τάφ αν θέλετε, σε αυτό το διάστημα πόσο είναι, είναι ίσο με 2π περίοδος. Δεύτερο, μου έχει εξασφαλίσει εδώ πέρα ότι η συνάρτηση επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, αν εμείς πάμε από το π έως το πόσο, το 3π παράδειγμα, θα έχω πάλι το ίδιο πράγμα, έτσι, αυτό εδώ. Εντάξει, και θα συνεχίζει πάλι το ίδιο. Εδώ είναι 3π και πάει λέγοντας, θα πάει έτσι και θα συνεχίζει. Όμοια θα συνεχίζει από αριστερά, θα πάει έτσι και πάει λέγοντας, έτσι. Εδώ είναι το μείον 3π και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οπότε μου εξασφαλίζει τις συνθήκες οι οποίες είναι μία-μία. Πρώτον, έτσι, πρώτον, η F του T είναι ορισμένη στο διάστημα από μείον π ως π εδώ πέρα, και αν θέλετε εκτός και από περιμένο αριθμό σημείων. Δεν υπήρχε πρόβλημα αν κάποια σημεία τα ξερούσαμε. Δεύτερο, ποιο είναι το δεύτερο? Ότι η συνάρτησή μου τι ικανοποιεί? Πνευματικά συνεχής, δηλαδή κατά δείγματα να είναι συνεχής. Εάν εδώ πέρα, εγώ δεν έχω ασυνέχειες, αν εδώ πέρα είχα συνέχειες, δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάπου έκοβε η συνέχεια σε κάποιο σημείο, δηλαδή πνευματικά συνεχής, σημαίνει μπορεί να κόβει σε κάποια σημεία. Ωραία. Και το τρίτο, πάλι το ίδιο, παράγωγος. Δηλαδή, πάλι αν θέλετε πνευματικά, αν θέλεις υπάρχει η παράγωγος ή η ευθόνωση ισχύει. Και εδώ φαίνεται καθαρά, γιατί προσέξτε, στο σημείο 0, αν πας τι, από δεξιά ή από αριστερά, από δεξιά η παράγωγος θα σου βγάλει 1 και από αριστερά σου βγάλει μείον 1. Δεν υπάρχει σημείο 0 η παράγωγος. Εντάξει. Οπότε ικανοποιούνται να είναι ορισμένοι, να είναι πνευματικά συνεχείς και να υπάρχει παράγωγος πάλι κατά διαστήματα. Με λίγα λόγια, οι στιγμιαίες, δηλαδή αν υπάρχουν στιγμές ταφ 0 που χαλάει, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Είτε είναι στη συνέχεια, είτε είναι στην παράγωγο. Εντάξει. Αυτό είναι το γενικό που αφορά, αν θέλετε, τις προϋποθέσεις του Dirichlet και αν θέλετε την ανάπτυξη της σειράς, της συνάρτησης σε τριγωνομετρική σειρά Φουργέ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Εμείς έχουμε την F του T και μάλιστα με το χαρακτηριστικό που αναφέραμε, τι, ότι η F του T είναι άρτια. Και εφόσον η F του T είναι άρτια, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μόνο συντελεστές ο α0 και ο αν. Ο β εδώ πέρα, στην περίπτωσή μας αυτή εδώ, θα είναι 0, αφού είναι άρτια. Το γράψουμε πάνω. Αφού είναι άρτια, αυτό είναι 0. Λοιπόν, οπότε πάμε να υπολογίσουμε τον συντελεστή, ποιον, τον α0, που είναι το πόσο, 1 προς π, ολοκλήρωμα, από μείον π έως π, απόλυτο, ναι, πες, βάλουμε τέτοιο, το αλλάξουμε λίγο, τέτοιο. Μην χαλάσουμε και το χατήρι, του χρόνου και των φυσικών, έτσι. Επειδή όμως αυτή εδώ πέρα είναι άρτια, άρα αυτό θα μας κάνει πόσο, 2 φορές προς το π, το ολοκλήρωμα, από 0 έως π, λόγω συμμετρίας, έτσι, του τέτετε. Άρα θα γίνει αυτό ίσον 2 προς π, έτσι,
ταφ τετράγωνο δεύτερα από 0 έως π. Ωραία, στη θέση π μας κάνει πόσο, π τετράγωνο, με το π απλοποιείται και θα μείνει πάνω π σχέτο π. Άρα, ο συντελεστής για μας εδώ πέρα, ο α0, αν το γράψουμε εδώ, θα έχουμε ότι ο α0 είναι ίσος με π. Βασίλη, συμφωνούμε? Μετά τον α0, πάμε να υπολογίσουμε το συντελεστή α ν. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε εμείς τι. Ο συντελεστής ο α ν θα είναι 1 προς π, το ολοκλήρωμα από μείον π ως π, τη συνάρτηση της F του τ, έτσι δεν είναι, που είναι απόλυτο τ, επί το κοζάιν του νη τ, δε τ. Εντάξει. Εδώ, αν θέλετε, επειδή, να το πούμε έτσι για την ιστορία, αν θέλετε, γιατί υπάρχει έτοιμο, επειδή το απόλυτο τ είναι άρτια συνάρτηση, δηλαδή αντίθετε στη μέση βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα, και επίσης και η συνημήτωνο, αν θέλετε, νη τ πάλι είναι άρτια συνάρτηση, άρα, επειδή έχω εγώ άρτια συνάρτηση, αν θέλετε, και για να το θυμάμαι έτσι εδώ και όμορφα, να πάρετε την παραβολή εδώ, αν εσύ πάρεις μία τιμή από μείον α έως α και θέλεις εσύ να βρεις το ολοκλήρωμα, δηλαδή το βαδό αυτό και αυτό, λέει το ολοκλήρωμα από μείον α έως α αυτής της F του Χ που είναι άρτια, είναι δύο φορές από 0 έως α της F του Χ δε Χ. Τα λάβατε? Η υπενθύμηση είναι αυτή. Καλό να την έχετε εις την σκέψη σας. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ στην δικιά μας περίπτωση της άσκησης. Δηλαδή να έχουμε ίσον πόσο 2 προς π ολοκλήρωμα πόσο από 0 έως π του ταφ, έτσι, επί το συνημήτωνο του νη ταφ, δε ταφ. Έτσι εδώ πέρα, τι κάνω, το συνημήτωνο νη ταφ θα το βάλω σε παράγωγο, έτσι, και αν το κάνουμε και στο επιτόπου για διευκόλυνση του, έτσι, του χρόνου μας, έτσι. Και τι θα έχουμε? Θα έχουμε ότι αυτό θα είναι το ημίτονο του νη ταφ σε παράγωγο που κάνει συνημίτονο προς νη. Δηλαδή, αντικαθιστούμε θα λέγαμε τι, το συνημίτονο νη ταφ με αυτό εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Θα μας κάνει αυτό ίσον με 2 προς π, πολύ ωραία, ανοίγει αγγίλη, χαλαρά, ταφ, έτσι, επί το ημίτονο του νη ταφ, έτσι, προς νη, από 0 έως π. Εντάξει. Μείον μετά, τι, το ολοκλήρωμα, από 0 έως π. Δηλαδή θα πάρουμε την παράγωγο εδώ πέρα του ταφ, έτσι. Η παράγωγος του ταφ επί το ζάιν, το ημίτονο, του νη ταφ, που το βγάλαμε έξω προς νη, δεν ταφ. Αυτό είναι. Παρατήρηση πρώτη, Βασίλη. Επαναλαμβάνουμε δι' άλλη μια φορά. Το ημίτονο εδώ πέρα που θα έχουμε του νη π, το ημίτονο του νη π, έτσι, πόσο θα κάνει? Θα κάνει 0. Γιατί το ημίτονο του νη π, δηλαδή όταν εσύ έχεις ακέραια πολλαπλάσια, είπαμε, για μια άλλη φορά την περιφέρεια, έτσι, το νη π μας καταλήγει, μας οδηγεί, άμα είναι άρτιο ή περιττό αντίστοιχα, ή στο σημείο α, ή στο σημείο εδώ πέρα α τόνος. Αλλά και στο ένα και στο άλλο, αν θέλετε, εδώ πέρα, και σε αυτό και σε αυτό, εμείς τι έχουμε? Ότι το ημίτονο του νη π, το ημίτονο μας κάνει πόσο? 0. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Άρα θα είναι στο 0 και στο 0, 0 εδώ πέρα, έφυγε, ίσον θα γίνει 2 προς π, εδώ πέρα, έχω εδώ και ένα μείον, το γράφω το μείον απ' έξω, πολύ ωραία, ολοκλήρωμα τώρα από 0 έως π, αυτό φεύγει και θα μου κάνει το ημίτονο του νη ταφ προς νη δε ταφ. Και καταλήγοντας έχουμε μείον 2 προς νη επί π και το ολοκλήρωμα του ημιτόνου πώς θα μας κάνει? Μείον συνημίτωνο, έτσι είναι. Άρα μείον συνημίτωνο του νη ταφ προς νη, έτσι είναι, βάλουμε σε παρένθεση, από 0 έως π. Τα μείον και τα μείον μας κάνουν συν τελικά, έτσι. Άρα θα γίνει 2 προς πόσο νη τετράγωνο π, να βάλουμε και το νη απ' έξω, να το ξεκουμπιστεί, παρένθεση, και εδώ έχουμε το κοζάιν του νη π, έτσι. Το κοζάιν του νη π, έτσι εδώ πέρα με αυτό, κοζάιν του νη π, εξαπανέκαθεν είναι μείον 1 εις την νη, δοκιμάστε κιόλας.
βάλτε ακέραιες τιμές στο νη και δέστε πόσες φορές πιάνετε ή ολόκληρη περιφέρεια ή μια περιφέρεια και μισή. Σωστά. Σε ακτίνη επαναλαμβάνω, έτσι. Σε καθαρό αριθμό. Άρα θα γίνει πόσο εδώ πέρα. Το πρώτο μείον 1 εις την νη. Έτσι είναι. Μείον μετά 1. Δηλαδή στο 0. 1. Με λίγα λόγια βρήκαμε ότι ο συντελεστής εδώ πέρα, δηλαδή ο συντελεστής ο αλφανή, πόσο είναι, το θυμάστε όχι, 2 προς νη τετράγωνο π, έτσι, 2 προς νη τετράγωνο, επένα, προς νη τετράγωνο π, μείον 1 εις την νη και μείον 1 εδώ πέρα. Έχοντας βρει τα α0 και τα αν και γνωρίζοντας ότι ο β είναι 0, έτσι εδώ πέρα, αυτός είναι β0, μπορώ να πω, κοίταξε, να το ανάπτυγμα σου φίλε μου που μου ζήτησες. Ποια είναι? Είναι η συνάρτηση F του χ να γραφτεί πόσο ίση με α0 δεύτερα, έτσι. Π δεύτερα δηλαδή, ωραία. Συν το άθροισμα εδώ πέρα από νήσον 1 έως άπειρο του αλφανή που τον βγάλαμε 2 προς νη τετράγωνο επί π, ανοίγει παρένθεση, ναι, ναι, αγγίλια, μείον 1 εις την νη, μείον 1 επί κοζάιν του νη τάφ, βάλαμε τάφ τώρα, εντάξει, και εδώ τη βάλαμε και αυτή τα τάφ, τη συνάρτηση. Δηλαδή εκφράσαμε την συνάρτηση F του χ, F του τ, που ήσουν απόλυτο τ, έτσι, που ήταν ορισμένη στο διάστημα πόσο από μείον π ως π, σε ανάπτυγμα, έτσι, ημιτόνων συνημιτόνων. Και επειδή είπαμε είναι άρτια, αυτή το μέσα θα έχει μόνο συνημίτονα και βρήκαμε το συνημιτονικό, θα λέγαμε, το συνημιτονικό ανάπτυγμα, ανάπτυγμα, έτσι, της F του T άρτιας, θα πούμε έτσι βασικά, και όμως περιοδικής συνάρτησης, όπως είδαμε στην αρχή. Άρτιας και περιοδικής συνάρτησης.